διακρίσεις μου είναι... Το 2007 είχα βγει πρωταθλήτρια Ευρώπης κορασίδων. Πανέλαβα επιτυχία αργότερα, το 2011. Βγήκα πρωταθλήτρια Ευρώπης νανίδων και τρίτη στο παγκόσμιο νανίδων. Και η τελευταία διάκριση που βγήκα δεύτερη στο πανευρωπαϊκό προολυμπιακό τουρνουά, όπου πήρα και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άγχος δεν έχω, γιατί δεν πιστεύω ότι είμαι από τα φαβορί. Πιστεύω ότι τα φαβορί έχουν άγχος για να συνεχίσουν να είναι φαβορί, να συνεχίσουν να κρατάνε τα μετάλλια και τους τίτλους τους. Εγώ πάω εκεί πέρα ως outsider, θα προσπαθήσω να είμαστε όσο δυνατόν στην καλύτερη φυσική κατάσταση και να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο δυνατόν μπορούμε. Ο πατέρας μου ήταν πρώην αθλητής πάλης και τώρα διαιτητής. Αυτός μας έστρεψε στο άθλημα της πάλης και αυτό ακολουθήσαμε από μικρά παιδιά. Γενικώς δεν έχω στερηθεί εγώ, διότι είμαι τέτοιος άνθρωπος που ούτε μ' αρέσουν τα ξενύχτια, ούτε η διασκέδαση. Είμαι άνθρωπος που θα πάω το πρωί στη σχολή μου ή στο σχολείο, το απόγευμα προπόνηση, μετά θα πέσω να κοιμηθώ. Δεν είμαι άνθρωπος που του αρέσουν τα ξενύχτια ώστε να πρέπει να τα στερηθώ για να μπορέσω μετά να κάνω αύριο την προπόνηση μου και δεν θα πρέπει να ξενυχτήσω την επόμενη μέρα. Όχι, είναι η αγάπη μας για αυτό που κάνουμε, για το άθλημά μας στην πάλη. Καταρχήν ευχαριστούμε το Mad Art και τους αναγνώστες που βρεθήκατε εδώ και μας στηρίζετε. Εύχομαι όλοι οι αναγνώστες του Mad Art να παρακολουθήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να μας στηρίξουν και μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο Mad Art.